Εσύ, σπίτι σου. Next Station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Τράκαρες. Και λοιπόν, η Εθνική αποζημιώνει άμεσα και έχει το κεφάλι σου ήσυχο από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Και τι κάνεις που σκάσε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξμορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Και τι κάνεις που σκάσε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξμορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Την Κυριακή με τη Real News. Λουτσιάνο Παβαρότη.
Για πρώτη φορά, όλες οι μεγάλες ερμηνείες του διάσημου τενόρου σε δύο συλλεκτικά CD. Μαζί, Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα και δώρα για τις γιορτές. Ακόμη, όλα είναι χορός. Fred Astaire και Ginger Rogers στην κλασική ταινία που προτάθηκε για 4 Oscar. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτοι στη ζωή σας πρέπει να πείτε Άσκαλε! Τη σοφία των προβλέψεων. Άσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Πάσκαλε. Τι. Ένα-ένα. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξφορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν, η Εθνική με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Ο καλύτερος καφές στα Everest είναι 2. Μαζί με τον αγαπημένο 100% Superior Arabica θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Ελάτε στα Everest και απολαύστε καπουτσίνο μόνο με ένα ευρώ. Καλύτερα ever. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.
Μπε στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί, Δευτέρα βράδυ, αυτή τη φορά με προσκεκλημένο τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Χατζημαρά. Θα ανακριθείτε από τους πολίτες σήμερα, κυρίως και δευτερευόντως από μένα, αλλά θα έχουμε επίσης δύο ακόμη προσκεκλημένους που θα παρέμβουν στη διάρκεια της εκπομπής για να θέσουν ερωτήματα, να διατυπώσουν ενστάσεις. Μιλώ για τον τομεάρχη διοικητικής μεταρρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή Αττικής και καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον οποίο να συγχαρώ κιόλας, γιατί έβλεπα νωρίτερα στην δημοσκόπηση της MRB ότι έρχεται από την παράταξή του δεύτερος δημοφιλία μετά τον Μανώλη Γλέζο, και είναι σημαντικό για ένα νέο, για ένα νέο πολιτικό. Καλησπερίζω επίσης τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ, τον κύριο Οδυσσέα Τριβαλά. Καλωσορίσατε, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Χατζηνικολάου, αύριο έχουμε τη συγκρότηση του Προεδρείου της ΑΔΕΔΗ μετά τις εκλογές μας. Ναι, θα μου τα πείτε αυτά στη συνέχεια. Μέχρι να συγκροτηθεί, εσείς παραμένετε πρόεδρος. Ναι. Τώρα, αν θα είστε και αύριο, θα το δούμε από το αποτέλεσμα που θα υπάρξει από τη συγκρότηση του Προεδρείου. Τώρα, έχουμε εδώ πολλούς φίλους, συμπολίτες, τους καλησπερίζω και τους καλωσορίζω. Ετοιμοπόλεμοι για τις ερωτήσεις τους και για τα σχόλιά τους. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να έχουμε τουλάχιστον 45 λεπτά για να ξεκινήσει δυνατά η συζήτησή μας. Σε 2 λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπε στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Είτε παίχτες Ελλήνων, για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας πρέπει να μπείτε στη σοφία των προβλέψεων. Δάσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν με ακούτε. Δάσκαλε. Τι. Ένα-ένα. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Έλα, Βαγγελάκη. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσελβιέξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps.
μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα, με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Ξεκινούμε λοιπόν τη συζήτησή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το πρώτο μου ερώτημα, κύριε Μητσοτάκη, αφορά, για να μπούμε στο κλίμα της συζήτησής μας, το πού βρίσκεται η διαπραγμάτευση του δικού σας Υπουργείου με την Τρόικα. Είδα ότι αυτή τη φορά δεν δεχθήκατε επισκέψεις στο Υπουργικό Γραφείο. Δεν είδα τον Τόμψεν να περνά την είσοδο του Υπουργείου σας. Γιατί συνέβη αυτό, έχετε καταλήξει σε όλα? Εγώ ακούω ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, ότι μιλούμε για περίπου 4.000 απολύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου και για άλλες 11.000 απολύσεις μέσα στο 2014. Από πού θα έρθουν αυτές? Να τα ξεκαθαρίσουμε, κύριε Χαρισνικολάου, ως προς τα προαπαιτούμενα της δόσης του 1 δισεκατομμυρίου, η οποία όπως γνωρίζετε εξακολουθεί να εκκρεμεί, το Υπουργείο Δικτυακής Μεταρρύθμισης δεν έχει καμία εκκρεμότητα. Θεωρεί η Τρόικα ότι ο πρώτος στόχος της τοποθέτησης 12.500 δημοσίων υπαλλήλων σε καθεστώς κινητικότητας έχει επιτευχθεί. Και πραγματικά αυτά είναι και η μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπισε το Υπουργείο μας. Διότι όπως θυμάστε και από το δράμα της διαπραγμάτευσης του Ιουνίου, όταν οι κάμερες ήταν μονίμως έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τότε ήμασταν στο μηδέν και καταφέραμε μέσα από μια διαδικασία, την οποία φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, έτσι ώστε να δώσουμε στην κυβέρνηση και ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, να μην υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικά τώρα εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή ως προς τα ζητήματα διοικητικής μεταρρύθμισης. Από εκεί και πέρα, σωστά επισημαίνεται ότι η χώρα μας έχει αναλάβει δύο βασικές δεσμεύσεις μέχρι το τέλος του 2014. 15.000 απολύσεις συνολικά. 15.000 απολύσεις συνολικά μέχρι το τέλος του 2014 και 25.000 συνολικά στην κινητικότητα, η αρχική δέσμευση της χώρας ήταν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε πάρει μια άτυπη παράταση. Εκτιμώ ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Αλλά ως προς αυτήν την επίσκεψη της Τρόικα, δεν είχαμε εκκρεμότητες. Πιστεύω ότι τα πράγματα στο Υπουργείο έχουν μπει σε έναν σωστό δρόμο, όχι μόνο ως προς τις μνημονιακές υποχρεώσεις, αλλά η επίτευξη των μνημονιακών στόχων μας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε και με τα ουσιαστικά ζητήματα της διοικητικής μεταρρύθμισης, τα οποία δυστυχώς δεν μονοπολούν το ενδιαφέρον της συζήτησης και ελπίζω κάποια στιγμή στη συνέχεια να τα συζητήσουμε και αυτά. Έχουμε 16 Δεκεμβρίου, κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα είναι πού θα βρεθούν οι 4.000 απολύσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από πού θα έρθουν? 2.500 απολύσεις από την ΕΡΤ, περί τις 1.000 απολύσεις από πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις ιατρικών περιστατικών που απομακρύνονται βάσει αποφάσεων. Βεβαίως και υπάρχουν και είναι καταγεγραμμένες. Κάπου διάβασα ότι μέχρι τώρα έχουν φύγει μόνο 250 επίοικοι. Είναι καταγεγραμμένες μία προς μία και αναγνωρίζονται ως απομακρύνσεις από την Τρόικα. Από εκεί πέρα έχουμε ακόμα κάποιες εκκρεμότητες μέχρι το τέλος του έτους. Γνωρίζετε ότι εκκρεμεί η διαπραγμάτευση για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Εκτιμώ ότι και αυτή η συζήτηση θα κλείσει μέχρι αύριο, έτσι ώστε να εκτεμιευθεί και η δόση. Θα υπάρχουν ενδεχομένως και από εκεί κάποιες απομακρύνσεις και υπάρχει επίσης και ένα σχέδιο του Υπουργείου για κατάθεση ενός νομοσχεδίου, το οποίο ενδεχομένως να προφτάσουμε να το καταθέσουμε και πριν τα Χριστούγεννα, που αφορά το κλείσιμο κάποιων μικρότερων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και αυτοί θα είναι κάποιοι αριθμοί που θα προσμετρηθούν τελικά στον τελικό στόχο των 4.000. Αυτή τη στιγμή πάντως και να υπάρξει μια μικρή
χρονική υστέρηση, να μπούμε δηλαδή σε κάποιες εβδομάδες του επόμενου έτους, δεν εκτιμώ ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση στην παρούσα χρονική συγκυρία. Τώρα, διάβασα ότι μπορεί και μέσα στη εβδομάδα να φέρετε νομοσχέδιο με το οποίο θα κλείνουν 12 οργανισμοί. Και ο μόνος για τον οποίο έχουμε ενημερωθεί είναι το Ταμείο Οδοποιίας. Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι. Δεν θα σας τους πω τώρα. Θα τους δείτε όταν το νομοσχέδιο... Έχουμε Δευτέρα, μέχρι την Παρασκευή. Τεθεί μένουν... σε δημόσια διαβούλευση. Πράγματι, το Ταμείο Εθνικής Οδοποίησης είναι ο μεγαλύτερος εκ των φορέων που θα κλείσουν. Το έχει δηλώσει και ο αρμόδιος υπουργός. Είναι ένα παράδειγμα ενός φορέα που επιτελούσε ένα έργο στο παρελθόν. Δεν έχει πια αντικείμενο και κατά συνέπεια πρέπει να κλείσει. Και στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και κάποιοι μικρότεροι φορείς. Είναι το πρώτο κύμα καταργήσεων φορέων. Θα ακολουθήσει. Πότε θα τους ανακοινώσετε? Εκτιμώ πριν τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Πριν τα Χριστούγεννα. Επομένως, όχι μέσα στη βδομάδα. Ναι, θα είμαστε, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι και νομοτεχνικά για να μπορούμε να αναρτήσουμε το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Θα ακολουθήσει τον επόμενο χρόνο μια πιο εμπεριστατωμένη δουλειά που αφορά την αξιολόγηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, της περιφέρειας δηλαδή του δημοσίου, τα μεγαλύτερα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εκεί δεν εκτιμούμε φυσικά ότι θα υπάρχει κάποιο κλείσιμο, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για συρρήκνωση προσωπικού. Αναφερθήκατε στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Πρέπει να πω, για να το γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας που είναι εδώ, ότι αυτή την ώρα που μιλούμε, ο κύριος Τουρνάρας είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, ως γνωστόν, δεν έφυγε. Ένα πρόβλημα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τον ανάγκασε να επιστρέψει και θα φύγει αύριο. Και υπάρχει σύσκεψη, νυχτερινή σύσκεψη, που φαντάζομαι ότι αφορά τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Τώρα, για τους εργαζομένους στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, διαβάζω ότι η κυρία Γεννηματά προτείνει να φύγουν όσοι φύγουν με εθελουσία έξοδο. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτή η μέθοδος θα προκριθεί ή όχι, και αν τελικώς προκριθεί αυτή, γιατί δεν γίνεται το ίδιο, για παράδειγμα, με τους σχολικούς φύλακες ή με άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Γιατί οι υπόλοιποι φεύγουν χωρίς να πάρουν τίποτε? Καταρχάς, κανείς δεν φεύγει χωρίς να πάρει τίποτα. Και θα το συζητήσουμε αυτό και στη συνέχεια. Αλλά από εκεί και πέρα... Φαντάζομαι όμως ότι η εθελουσία έξοδος έχει κάποια κίνητρα. Νομίζω ότι οι εποχές των χρυσών εθελούσεων, έτσι όπως τις ξέραμε, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί, κύριε Χατζηνικολάου. Περιμένουμε να δούμε την τελική έκφαση της διαπραγμάτευσης. Δεν εκτιμώ σε καμία περίπτωση ότι θα ξαναδούμε εθελούσιες εξόδους όπως αυτές που είχαμε δει ενδεχομένως στο παρελθόν. Πιστεύω ότι δεν μπορούν να υπάρχουν, όπως το είπατε και εσείς, ουσιαστικά 2 μέτρα και 2 σταθμά να χωρίζουν τους εργαζόμενους. Περιμένετε να δείτε την τελική έκφαση της διαπραγμάτευσης. Πιστεύω ότι θα κλείσει θετικά για την χώρα, γιατί είναι σημαντικό να εκτεμιευθεί η δόση του 1 δισεκατομμυρίου, ώστε να μην υπάρχουν τουλάχιστον σε αυτήν την διαρκή συζήτηση με την Τρόικα εκκρεμότητες από το παρελθόν, καθώς θα μπαίνουμε στο έτος, στο εξάμηνο της ελληνικής προεδρίας. Κύριε Μητρόπουλε, έρχομαι σε εσάς. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αν εσείς ήσασταν στη θέση του σημερινού υπουργού ή αν βρεθείτε αύριο στη θέση του σημερινού υπουργού, τι διαφορετικό θα κάνατε? Ποιες θα ήταν οι διαφορετικές επιλογές στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δημόσιο? Και ακόμα θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό ισχύουν οι παλαιότερες δεσμεύσεις του κόμματός σας, ότι περίπου όποιος φεύγει εσείς θα τον πάρετε πίσω όταν θα βρεθείτε στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Χατζηνικολάου, η πολιτική της διοικητικής μεταρρύθμισης που ασκεί και ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση είναι τμήμα της συνολικής πολιτικής χρεοκοπίας εν λειτουργία ή εκαθάρισης του κράτους εν λειτουργία. Από Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι Σεπτέμβριο του 2013, αν πείτε σε ένα συνεργάτη σας να μπει στο site του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα δείτε ότι χάθηκαν 363.000 μισθοδοτουμένων του δημοσίου. Δηλαδή θα βρούμε ότι από 972.000 που απασχολούνταν με την είσοδο στο μνημόνιο, σήμερα απασχολούνται 608.000. Κανένα δημόσιο, κανένα κράτος σε ειρηνική περίοδο δεν έχει χάσει το 37% του μισθοδοτούμενου προσωπικού. Στον ιδιωτικό τομέα χάθηκαν 725.000 για να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο και εσείς... Θα παρακαλέσω τη σκηνοθέτηδά μας να βλέπουμε και τον κύριο Μητσοτάκη μαζί και όχι μόνο τον κύριο Μητρόπουλο. Έλεγα, καλύτερα λοιπόν, να μην βλέπετε εμένα και να βλέπουμε τους δύο πολιτικούς αντιπάλους, παρακαλώ, ή να είμαστε και οι τρεις στο πλάνο.
Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι στον ιδιωτικό τομέα, στον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα, κάθε μία θέση από το δημόσιο αφαιρεί δύο θέσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Για να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο χρόνια λέμε, ότι σε μία οικονομία σαν την ελληνική, η παραγωγή θέσεων στο δημόσιο είναι άμεση συνάρτηση και εξαρτάει και τις θέσεις του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς, κάθε μία θέση που χάθηκε στο δημόσιο αμέσως δημιουργεί την απώλεια δύο θέσεων του ιδιωτικού τομέα. Υπ' αυτήν την έννοια φοβούμε ότι η κυβέρνηση είναι δέσμια ενός ποσοτικού στόχου που έχει βάλει για το ύψος των δαπανών. Ο νόμος, ο 4046 που εφαρμόζει τώρα ο κύριος Υπουργός, είναι το μνημόνιο του Παπαδήμου που του έχει βάλει στόχο για τις λειτουργίες του κράτους, λειτουργίες κάθε είδους, το 9, μέχρι το 9% του ΑΕΠ. Ο δεύτερος στόχος που έχει τεθεί είναι να μειωθούν περαιτέρω οι θέσεις απασχόλησης για 150.000 τα επόμενα χρόνια. Στη δική σας εφημερίδα... Μέχρι το 2015. Στη δική σας εφημερίδα, στην Έγκυρη Ρίαλ, ο εκ των τροϊκανών Ματίας Μόρς, έχω μπροστά το πρωτοσέλιδο, λέει ότι με τις δαπάνες που έχει συμφωνήσει η μνημονιακή κυβέρνηση για τη λειτουργία του ελληνικού κράτους, μόνο 450.000 δημοσίων υπαλλήλων μπορούν να μισθοδοτούνται. Έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο με 4/8/13. Συμπέρασμα. Η πολιτική που ακολουθείτε για τη δημόσια διοίκηση είναι μια πολιτική ακροτηριασμού, κυρίως των κοινωνικών υπηρεσιών. Με το 5% επί του πληθυσμού που έχει βάλει ως στόχο η Τρόικα στην ελληνική κυβέρνηση, μόνο 3 φυλές του Αμαζονίου λειτουργούν τις στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες για τη λειτουργία τους. Υπ' αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι η υπερήφανη πολιτική σε αυτή τη συγκυρία είναι μόνο μία. Να πούμε στην Τρόικα ότι το ελληνικό κράτος, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Υπουργέ, έχει ανάγκες. Δεν μπορεί να καταργεί τη σχολική φύλαξη. Δεν μπορεί να καταργεί τη δημοτική αστυνομία. Τώρα δεν όλους, καταργεί... ένα λεπτό κύριε Μητρόπουλε, αυτούς το που αναφέρετε. Θα τους ξαναπροσλάβετε θα τους κύριε Μητρόπουλε. Ναι, αυτό, αυτό διότι άκουσα με προσοχή τον πρόεδρό σας στην ομιλία που έκανε στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο πριν από 10 μέρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δεσμεύσεις του. Σας ρωτώ λοιπόν εγώ ευθέως και θα έρθω στη συνέχεια να διορθώσω κάποια από τα νούμερα τα οποία είπατε. Έχετε δίκιο ως προς την μείωση του δημοσίου, τη σημαντική μείωση την ποσοτική, αλλά σε καμία περίπτωση, το τονίζω αυτό, σε καμία περίπτωση, η Τρόικα δεν έχει θέσει στόχο για δημόσιο 450.000. Σε καμία περίπτωση. Ο ένας στόχος υπάρχει, η μείωση κατά 150.000 στο τακτικό προσωπικό, αυτό θα επιτευχθεί μέχρι το 2015 και δεν υπάρχει καλής άλλος στόχος. Σας ρωτώ λοιπόν εγώ ευθέως κύριε Μητρόπουλο και νομίζω ότι χρωστάτε και μία απάντηση και στους καλεσμένους μας σήμερα. Αυτοί οι οποίοι θα φύγουν, όλοι οι οποίοι φεύγουν οι 15.000, θα τους ξαναπροσλάβετε όλους έναν προς έναν και όλοι αυτοί οι οποίοι απομακρύνθηκαν, πολλοί εκ των οποίων κύριε Χατζηνικολάου, ήταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίοι δεν ανανεώθηκαν. Θα τους ανανεώσετε και πάλι τις συμβάσεις, ναι ή όχι? Για την ανάληψη της ευθύνης που έχετε από την Τρόικα, θα απαντήσω στο ερώτημα και του κυρίου Χατζηνικολάου. Δεσμεύεται η κυβέρνηση, η σελίδα είναι 698 του μνημονίου. Απαντήστε πρώτα στην ερώτηση και στη συνέχεια θα τα δούμε και αυτά. Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Χατζηνικολάου? Παρακαλώ. Παραμένουμε πιστοί να μειώσουμε την απασχόληση στη γενική κυβέρνηση κατά τουλάχιστον 150.000. Μέχρι το 2015. Για την περίοδο, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Έτσι. Και ενδεχομένως και νωρίτερα. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει πρόσθετο στόχος. Αυτός ο στόχος θα μας φέρει περίπου. Περίπου, κύριε Μητρόπουλε, στους 570.000 υπαλλήλους. Όχι στους 450. Πριν απαντήσω για την επαναπρόσληψη, σας ξαναλέω ότι στο νέο μεσοπρόθεσμο που ετοιμάζεται, εδώ είναι ο κύριος Χατζηνικολάου, σε κάποιες εβδομάδες θα δείτε τους στόχους για τις απολύσεις και τους περαιτέρω ακροτηριασμούς. Δεν υπάρχει κανείς, να το διορθώσω αυτό απλά κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς στόχος για πρόσθετες απολύσεις πέραν των 15.000 και δεν θα δεχθεί, κύριε Μητρόπουλε και κύριε Χατζηνικολάου, για να είμαστε απολύτως σαφείς, η ελληνική κυβέρνηση. Πώς θα φτάσουμε στον αριθμό που έχουμε συμφωνήσει? Για τις απολύσεις μιλάτε? Ναι. Δια των αποχωρήσεων? Όχι, όχι. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Να το όχι, μιλώ για τους 500.000 δημοσίους υπαλλήλους. Πώς θα φτάσουμε εκεί? Μιλάμε για την βασική μείωση του δημοσίου, η οποία επιτεύχθη με δύο τρόπους.
μέσα από το 1:5, μία καινούργια πρόσληψη για 5 εξεταστήσεις και μέσα από τη μία ανανέωση, κύριε Μητρόπουλε, και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Θέλω να πω, οι 15.000 απολύσεις για τις οποίες μιλήσαμε πριν μέχρι το τέλος του 2014, είναι το σύνολο των απολύσεων που θα γίνουν ή θα υπάρξουν και άλλες το 2015. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, δεν θα υπάρξει καμία πρόσθετη απόλυση με τη μορφή του ποσοτικού στόχου. Δέσμευσε ποσοτικό στόχο. Βεβαίως και μπορεί να υπάρξουν απολύσεις, κύριε Χατζηνικολάου, και στη συνέχεια, εάν εντείνουμε που θα το κάνουμε, τη διερεύνηση των πειθαρχικών περιστατικών. Κανείς δεν θα διαφωνήσει με αυτό, φαντάζομαι, ούτε ο κ. Μητρόπουλος θα διαφωνήσει με αυτό. Αλλά δεν Η ερώτησή μου δεν αναφέρεται το σε αυτό. Ξέρω. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δέσμευση και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να αναλάβει καμία δέσμευση για πρόσθετο ποσοτικό στόχο απολύσεων πέραν του 2014. Αλλά θέλω να επανέλθω, κύριε Μητρόπουλε. Θα έρθω να απαντήσω. Θέλω να επανέλθω. Αυτούς τους 300.000 που δεν είναι 300, λίγο λιγότεροι, θα τους επαναπροσλάβετε όλους? Δική μας θέση, δεν αποφεύγω τίποτε, κύριε Μητσοτάκη. Ξέρετε και στη Βουλή και επ' αυτού έχω Έχουμε απαντήσει. Πάντα έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο, γι' αυτό και παίρνω το θάρρος να σας ρωτήσω απευθείας, κύριε Μητρόπουλε. Καμία κυβέρνηση της αριστεράς, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Χατζηνικολάου, που θα κληρονομήσει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, εκ των οποίων οι μισοί να προέρχονται από ακροτηριασμούς του κράτους, δεν μπορεί. Μα δεν προέρχονται οι μισοί. Α, μισό λεπτό, κύριε Μητρόπουλε. Μισό λεπτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με εξαίρεση τους απολυμμένους της ΕΡΤ και τον πρώτο κύμα των απολύσεων, δεν έχουν γίνει, κύριε Μητρόπουλε, απολύσεις ακόμα από το δημόσιο. Αυτοί που έχουν φύγει, μισό λεπτό. Αυτοί που έχουν φύγει με συνταξιοδοτήσεις, αρκετές εκ των οποίων είναι πρόωρες και με μη ανανεώσεις συμβάσεων. Το είπατε και εσείς ο ίδιος. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. Πόσοι από αυτούς, σας ρωτώ ευθέως, πόσοι από αυτούς προέρχονται από το δημόσιο? Μα θα σας απαντήσω. Πόσοι? Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χατζηνικολάου, όσο μιλάμε, ας ανατρέξει μία συνάδελφό σας, μία συνεργάτηδά σας, ο Πίνακας, πριν μισή ώρα μπήκα στο site του Υπουργείου, από 971.540 ναι, απολύσεις είναι αυτά, πρόσωπα, απολύσεις είναι αυτές. Μπορώ να τελειώσω. Μα σας ρωτώ αν είναι απολύσεις. Κύριε Μητσοτάκη, είναι και αποχωρήσεις, είναι και συνταξιοδοτήσεις, είναι και μία ανανεώσεις. Βεβαίως, αλλά η μία ανανέωση αποτέλεσμα είναι απόλυση. Μισό λεπτό. Α, εδώ κύριε Μητρόπουλε, μπαίνουμε σε ένα ουσιαστικό θέμα. Όταν κάποιος υπογράφει μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, κύριε Μητρόπουλε, έχει υποχρέωση το κράτος να την ανανεώσει? Συνιστά απόλυση, κύριε Μητρόπουλε, η μία ανανέωση μία σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μα με αυτήν ακριβώς τη φάμπρικα φτάσαμε να έχουμε δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους που διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους στα δικαστήρια σε πλήρη παράβαση του συντάγματος και της νομολογίας του Αρείου Πάγου. Κύριε, τα ξέρετε καλά, κύριε Μητρόπουλε, μπαίνω στα δικά σας χωράφια. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, ήμουνα σαφής και έντιμος στην αρχή της εισήγησής μου, όταν σας είπα ότι μιλάω για συνολικά μισθοδοτούμενους του δημοσίου. Είτε προήρθαν από συνταξιοδοτήσεις, ναι, είτε από μία ανανεώσεις. Αλλά όχι είτε από απολύσεις. Όχι από απολύσεις. Μα προσέξτε. Μα πείτε μου μία. Με εξαίρεση τις απολύσεις. Λυπάμαι που διακόπτω, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά πρέπει να είμαστε ακριβείς. Με εξαίρεση τις απολύσεις οι οποίες γίνονται. Το πρώτο κύμα της ΕΡΤ, των πρώτων πειθαρχικά ελεγχόμενων, των νομικών προσώπων που θα κλείσουν, αυτών που συζητάμε. Πείτε μου μία απόλυση που έγινε στο δημόσιο μέχρι σήμερα, κύριε Μητρόπουλε. Οι 2.000 εφεδρίες με το νόμο 4204. Τι ήταν, κύριε Μητσοτάκη? Οι εφεδρίες ήταν απόλυση. Μα τι ήταν, απόλυση ήταν η εφεδρία. Απόλυση ήταν η εφεδρία, κύριε Μητρόπουλε. Εσείς τώρα μπαίνω στα χωράφια σας. Ήταν απόλυση αυτό. Κύριε Μητσοτάκη, προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και μάλιστα δικαιώθηκαν και το ανέδειξε στην εκπομπή του ο κύριος Χατζηνικολάου. Άρα λοιπόν, συμποσούνται όλα αυτά. Αλλά δεν θα με αφήσετε να πω τι θα κάνουμε με τις επαναπολίσεις. Θα τα πείτε αμέσως. Θέλω όμως και θα παρακαλέσω μα και τους δύο. Πρέπει να απαντήσω τι θα απαντήσετε. Κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς θα μιλήσετε έτσι τώρα. Θέλω όμως να ζητήσω και από τους δύο, και από εσάς κύριε Μητσοτάκη και από τον κύριο Μητρόπουλο, να μου πείτε αν υπάρχει κάποια μελέτη, οικονομική μελέτη, που να αποδεικνύει ότι υπάρχει δημοσιονομικό όφελος από αυτές τις απολύσεις. Θέλω να πω, υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό όφελος τέτοιο ώστε η κοινωνία μας να έχει αποφασίσει και να έχει αναδεχθεί τον πόνο που προκαλεί όλη αυτή η διαδικασία? Θα σας απαντήσω λοιπόν ευθέως και πολύ σύντομα. Κύριε Μητρόπουλε και κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε σίγουρα εσείς, κύριε Μητρόπουλε, το 2009... Ξέρετε γιατί ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη? Διότι έχει διαμορφωθεί εντύπωση σε μερίδα, ναι, των πολιτών ότι αυτή είναι μια τιμωρητική πολιτική.
από την Τρόικα, χωρίς ιδιαίτερο δημοσιονομικό όφελος. Θα σας απαντήσω λοιπόν με συγκεκριμένα δεδομένα. Παρακαλώ. 24 δισεκατομμύρια κόστος μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων στο τέλος του 2009. Πόσο είναι σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, εκτιμόμενο τέλος 2013, 16 δισεκατομμύρια. 16. 8 δισεκατομμύρια όφελος από την πολιτική συρρήκνωση του δημοσίου. Με κόστος, με πόνο, ειδικά για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι είδαν τις απολαυές τους να μειώνονται, αλλά δεν θα μπορούσαμε. Ειδικά όταν βλέπω, θα με συγχωρήσετε για το ηλικιακά ρατσιστικό σχόλιο, γιατί είναι η ηλικία μου αυτή. Όταν βλέπω πενιντάριδες οι οποίοι απομακρύνονται, νιώθω μία αίσθηση απόλυτου αδιεξόδου, ότι αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα ξαναβρούν δουλειά, ότι δεν θα ξαναβρούν τον δρόμο. Οι πενιντάριδες, κύριε Χατζηνικολάου, οι οποίοι απομακρύνθηκαν μέχρι σήμερα, έφυγαν όλοι με συντάξεις, πρόωρες συντάξεις. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Αλλά έφυγαν όλοι με συντάξεις. Δεν έφυγε κανείς απολυμένος. Το όφελος λοιπόν είναι πάρα πολύ σαφές, κύριε Μητρόπουλε. Είναι 8 δισεκατομμύρια. Και εγώ σας επαναλαμβάνω το ερώτημα το οποίο σας έθεσα και στη Βουλή. Μόνο τους μισούς, αν επαναπροσλαμβάνατε, θα σας στήχιζε 4 δισεκατομμύρια. Πού θα τα βρείτε? Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου, να απαντήσω, διότι παρακαλώ, δεν φεύγουμε για κανένα. Και θα επαναπροσλάβει και θα σταματήσει, θα ανασχέσει τους ακροτηριασμούς κοινωνικών υπηρεσιών. Το θα επαναπροσλάβει είναι γενικό. Μια στιγμή. Θέλω να μας πείτε συγκεκριμένα. Πόσους. Μια στιγμή. Δεν μπορεί να επιβιώσει η κυβέρνηση της αριστεράς και δεν μπορεί να δημιουργηθούν θέσεις στον ιδιωτικό τομέα σε μια οικονομία υπηρεσιών όταν δεν παράγουν θέσεις οι βιομηχανίες, εάν το κράτος δεν στηρίξει την καλή απασχόληση με δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Διότι όπως είπα και εισαγωγικά, κάθε μία θέση του δημοσίου στηρίζει και δύο θέσεις στη μικρομεσαία οικονομία στον τομέα των υπηρεσιών. Συμπέρασμα, δεν μπορεί μια κυβέρνηση αριστεράς, πρέπει και εσείς αυτό να στεργίζεστε, να μην στηρίξει την παραγωγή θέσεων καλοαμοιβόμενων, διότι θα προσέθετα και ένα νέο στοιχείο το οποίο βγαίνει από την ανακοίνωση των συμπερασμάτων της Εργάνης του κυρίου Υπουργού Εργασίας, ο οποίος μας έδωσε στοιχεία όπου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Υπουργέ, 7 στις 10 θέσεις που παρήχθησαν την περίοδο του μνημονίου είναι θέσεις του 300άρικου, του 400άρικου επισφαλής ευέλικτης απασχόλησης, με συνέπεια για κράχια τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ο δρόμος που έχει υποδείξει η Τρόικα, ο δρόμος του mini state, του μικρού κράτους, χωρίς κοινωνικές υπηρεσίες και χωρίς μισθούς στήριξης της οικονομίας, είναι αδιέξοδη πολιτική. Δεν οδηγεί πουθενά, συρρυκνώνει το δημόσιο, ακροτηριάζει τις κοινωνικές υπηρεσίες, ανέφερα τη φύλαξη, δημοτική αστυνομία, τα ΚΑΕ, τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, κύριε Χατζηνικολάου, εργατικής ιστείας, δηλαδή... Τα έχετε κοστολογήσει όλα αυτά, κύριε Μητρόπουλε. Τα έχετε. Καταρχάς, οφείλετε μία απάντηση. Οφείλετε μία απάντηση συγκεκριμένη. Το θα επαναπροσλάβουμε γενικά. Εμένα δεν μου λέει πολλά πράγματα. Πόσους, ποιους και πόσο θα σας στοιχήσει. Οφείλετε, σας πιέζω λίγο, διότι διεκδικείτε την εξουσία, κύριε Μητρόπουλε. Και είστε ο ομόλογός μου τομεάρχης. Εγώ σας μίλησα πολύ συγκεκριμένα, με νούμερα. Με στοιχεία τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και εσείς οφείλετε να δώσετε μία απάντηση σε αυτούς που σας ακούνε. Πόσους. Πόσο θα τους πληρώσετε, πότε θα τους επαναπροσλάβετε και πόσο θα σας στοιχήσει αυτό. Η θέση του Προέδρου μας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το κράτος έχει δανειστεί με ρήτρα εξαθλίωσης του λαού και ακροτηριασμού του κράτους. Δεν μου απαντάτε όμως. Αυτά δεν λένε τίποτα σε αυτούς που μας ακούνε. Δεν νομίζω ότι λένε καν τίποτα και σε αυτούς που είναι σήμερα εδώ πέρα. Στους λένε που είναι εδώ πέρα. Σε εσάς, νέο πολιτικό, μορφωμένο, γόνο μιας ιστορικής οικογένειας, πρέπει να σας βάλει σε ανησυχία το ότι εφαρμόζουμε μία πολιτική που ακροτηριάζει το κοινωνικό κράτος, που καταργεί κοινωνικές υπηρεσίες, που εξαθλιώνει νέα παλικάρια. Υπ' αυτήν την έννοια έχει μεγάλη σημασία, κύριε Μητσοτάκη, να σταματήσουμε αυτή την πολιτική του δανεισμού με όρους Βουλγαρίας, με όρους απικίας, με όρους κατάργησης των κοινωνικών υπηρεσιών. Για να σας δανείσει εσάς ποιος, κύριε Μητρόπουλε. Θα γίνει μια... Να σας δανείσει ποιος. Κύριε Μητσοτάκη, θα γιατί έχω μπλεχτεί λίγο, γιατί διαβάζω και μια δήλωσή σας εδώ πέρα που λέτε ότι δεν είπαμε πάση θυσία, είπαμε θα δούμε σχετικά με την παραμονή της χώρας στο,
στο ευρώ. Οφείλετε και μια απάντηση εσείς. Πού είστε τώρα, είστε με τον κύριο Λαφαζάνη, είστε με τον κύριο Τσίπρα, είστε κάπου στη μέση? Εγώ ανέκαθεν ήμουνα, και το ξέρει και ο κύριος Χατζηνικολάου που μου παρουσίασε και βιβλίο, ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χρέος πρέπει να απαιτήσουμε να διαγραφεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δανεισμός πρέπει να σταματήσει να γίνει με όρους απικίας μέσα στην ΟΝΕ. Και αν δεν σας κάνουν τη χάρη? Θα το παλέψουμε και θα το πετύχουμε. Και αν δεν, δεν οφείλετε μία απάντηση στους πολίτες που σας ακούνε τώρα σήμερα? Καμία κουβέντα για νομισμα τώρα. Αν δεν σας κάνουν τη χάρη, κύριε Μητρόπουλε, να διαγράψουν το χρέος, τι θα κάνετε? Με τη στήριξη. Γιατί δεν μου απαντήσατε πριν πώς θα προσλάβετε, μήπως πάρω μια συγκεκριμένη απάντηση από αυτού τουλάχιστον. Δεν νοείται, κύριε Μητσοτάκη, κυβέρνηση της αριστεράς που να μην σταματήσει τις μαζικές απολύσεις, τους διωγμούς στο δημόσιο και να μην επαναφέρει την κοινωνική υπηρεσία στην υπηρεσία. Σας παρακαλώ στο σημείο αυτό να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί όλοι μας παραδεχόμαστε στον τόπο αυτό ότι δεν έχουν οι φορολογούμενοι πολίτες το κράτος που τους αξίζει, ενώ το πληρώνουν ακριβά. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι το πιο σίγουρο, ότι πραγματικά οι πολίτες δεν απολαμβάνουν αυτά που έπρεπε να απολαύσουν από ένα κράτος κοινωνικά δίκαιο που να είναι στραμμένο προς αυτούς. Τώρα εγώ θα ξεκινήσω λίγο στο ερώτημά σας φυσικά και στο προηγούμενο ερώτημα. Ξέρετε τι έχουμε στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου? Έχουμε υπουργεία, όπως το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που το μόνο που δεν κάνει είναι διοικητική μεταρρύθμιση. Σχεδιάζει 3 χρόνια από το 2010, και δεν αφορά μόνο τον υπουργό που είναι παρόν, που είναι τελευταίος υπουργός, από το 2010 πώς θα βρεθούν αυτές οι μνημονιακές υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές για να απομακρυνθούν οι υπάλληλοι. Δεν έχει κάνει κανένα σχεδιασμό προς αυτή την κατεύθυνση που μόλις τώρα είπατε, για να κάνει ένα κράτος να κοιτάζει τον πολίτη. Τώρα να σας πω, ρωτήσατε αν υπάρχει δημοσιονομικό όφελος με τις απολύσεις. Εγώ να θυμίσω στον Υπουργό, που έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, ότι σε μια πρώτη-τελευταία συνάντησή μας είχε, ή μάλλον στη δεύτερη συνάντηση που κάναμε, μας είχε πει ότι η μνημονιακή υποχρέωση είναι η απομάκρυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων. Απομάκρυση μιλάμε, κύριε Υπουργέ. Το άλλο για τις απολύσεις είναι μια τιμωρητική διάθεση που δείχνει η Τρόικα. Και πραγματικά, αν αυτό συνεχίζει από μια κυβέρνηση να μπορεί να συνενεί σε αυτή την τιμωρητική διάθεση, πραγματικά εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ξέρετε όμως και κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε για το δημοσιονομικό κόστος, ότι έχει μειωθεί στο δημόσιο, στο μισό. Ξέρετε πόσο έχουν μειωθεί οι μισθοί στο δημόσιο τομέα? Ξέρετε πολύ καλά, από 40 μέχρι 50%. Ξέρετε ποιοι συνυπολογίζονται στους μισθοδοτούμενους του δημοσίου, κύριε Χατζηνικολάου? Οι αιρετοί, οι στρατιωτικοί. Ξέρετε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία το ανάγλυφό της είναι τέτοιο που χρειάζεται. Σε κάθε νησί χρειάζεται δάσκαλο, χρειάζεται καθηγητή, χρειάζεται γιατρό. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Είσαι ένα ορεινό χωριό. Είμαστε Ελβετία ή Σουηδία που είμαστε ένα επίπεδο κράτος και χρειαζόμαστε λιγότερους, ή έχουμε τόσο καλούς γείτονες που δεν χρειαζόμαστε στρατό? Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δει πρώτα η κυβέρνηση για να μπορεί να διαπραγματευτεί με την Τρόικα. Ξέρετε πώς συνυπολογίζουν τους μισθούς? Διαιρούν το μισθό του δικό μου, κύριε Χατζηνικολάου, μαζί με τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας που χρηματοδοτείται, που μισθοδοτείται ή κάποιο άλλο, και μας βγάζουν ότι παίρνουμε από 100.000, ενώ δεν παίρνουμε από 100.000. Ή μας διαιρούν. Βγάζουν μέσο όρο, λέτε. Ακριβώς, βγάζουν. Βέβαια, αφήστε τώρα τους μέσους όρους αυτούς, γιατί σήμερα, ας πούμε, είδα και το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος πήρε, λέει, από εφάπαξ, από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, και θέλω να μου πει ποια είναι, να ασφαλιστώ κι εγώ. Μάζεψε περί το 1 εκατομμύριο ευρώ, εφάπαξ. Και εγώ αναρωτήθηκα κι εγώ, θα ωραία, θέλω να ασφαλιστώ σε αυτή την ασφαλιστική. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει... Όλοι έχουμε την ίδια περιέργεια να ρωτήσουμε. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ειδικά για προέδρους τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων? Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ σας πληροφορώ ότι παίρνω 1.000 ευρώ
μισθό, χωρίς τίποτα πραγματικά επιπλέον και δεν έχω κανένα ασφαλιστικό πρόγραμμα και δεν έχω τη δυνατότητα να ακολουθήσω το ασφαλιστικό πρόγραμμα. Πάντως να πω όμως και μερικά πράγματα ακόμη, γιατί το ερώτημα που βάλετε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κρίσιμο. Πραγματικά αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός. Εγώ πιστεύω στις προθέσεις του Υπουργού και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ειλικρινής. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι θα υπάρξει όφελος, σημαντικό δημοσιονομικό όφελος από τις 15.000 απολύσεις που πρόκειται να γίνουν? Όχι μόνο θα υπάρξει όφελος, κύριε Χατζηνικολάου. Πιστεύω από τις απολύσεις. Θα υπάρξει όφελος δημοσιονομικό? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε πώς ξεκινάει η υπόθεση, κύριε Χατζηνικολάου, στα τρία τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε με τη διαθεσιμότητα αυτών που θα βγαίνουν στη σύνταξη. Να σας πω για παράδειγμα, και θα απαντήσει και ο Υπουργός σε λίγο. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι η δημοτική αστυνομία που έπαψε κατ' ουσίαν να υπάρχει. Ήδη την πληρώνουμε χρυσή. Ακριβώς. Με το παραεμπόριο, με το γεγονός ότι με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πάμε. Τα ΕΑΣ έχει υπάρξει συμφωνία, αύριο θα εκταμείευθεί η δόση? Όχι, δεν έχει υπάρξει συμφωνία ακόμα. Θα αποφασίσει αύριο το Eurogroup. Οπότε θα ξέρουμε αύριο βράδυ. Άρα δεν θα πάρουμε τη δόση αύριο, λέτε? Όχι, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να την πάρουμε τη δόση αύριο. Για τα ΕΑΣ έχετε αποφασίσει αν θα υπάρξουν απολύσεις για τους εργαζόμενους ή εθελούς ή εξοδός? Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα. Τώρα θα πρώτα να υπάρξει συμφωνία. Τι συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό για τους πληστηριασμούς τους? Τον ενημερώσαμε για την πρόοδο των συνομιλίων. Υπάρχει πρόοδο δηλαδή στο θέμα των πληστηριασμών? Υπάρχει. Ή θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε μονομέρη νομοθέτηση? Υπάρχει πρόοδο. Θα φύγει η Τρόικα αύριο, κύριε Υπουργέ? Θα φύγουν, ναι. Για το Eurogroup. Βεβαίως. Καταλήξατε κάπου με τον Πρωθυπουργό? Φαίνεται ότι η συζήτηση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι ο Πέτρος Μποτσαράκος εκεί, ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Πέτρο, τι καταλαβαίνεις, τι κλίμα υπάρχει? Δεν υπάρχει συμφωνία για τα ΕΑΣ. Δεν θα πάρουμε αύριο τη δόση του ενός εκατομμυρίου, του δισεκατομμυρίου. Δεν έχει πάρθει απόφαση για το αν οι εργαζόμενοι θα απολυθούν με τη συρρήκνωση των αμυντικών συστημάτων ή αν θα υπάρξει εθελούσια έξοδος. Ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει κάποια πρόοδο στις συζητήσεις, στο θέμα δηλαδή των πληστηριασμών. Δεν υπάρχει όμως συμφωνία. Έτσι, το χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ μικρό και πιέζει και μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε μονομερή νομοθετική ρύθμιση και για το θέμα των πληστηριασμών, τη μεταβατική περίοδο δηλαδή. Είπε όμως ότι υπάρχει πρόοδο στο θέμα των πληστηριασμών. Επομένως, μπορεί εκεί να δούμε κάποια προσέγγιση. Πάντως η Τρόικα φεύγει αύριο και ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Η Βουλή ξέρουμε ότι θα κλείσει μετά το τέλος της εβδομάδας. Ξέρουμε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο πάβει να ισχύει μέχρι το τέλος του χρόνου, από το τέλος του χρόνου και μετά. Συνεπώς θα πρέπει βιαστικά, γρήγορα να υπάρξει μία ρύθμιση για να μην απελευθερωθούν συνολικά οι πληστηριασμοί. Ναι, γιατί 31 Δεκεμβρίου λήγει η ισχύουσα νομοθεσία για το μένει θέμα να αυτό. Δούμε. Αύριο και μεθαύριο στη συνεδρίαση του Eurogroup, αν θα γίνει κάποια συζήτηση για αυτό και αν θα υπάρξει κάποια τηλεφωνική διαβούλευση μέσα από την οποία ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία. Να ευχαριστήσω θερμά τον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ, τον Πέτρο Μποτσαράκο, ο οποίος ξενυχτάει για να είμαστε ενημερωμένοι για τα νεότερα. Κύριε Μητσοτάκη, θέλετε ένα σύντομο σχόλιο? Σχετικά με το ζήτημα. Θα έρθω, Πρόεδρε, θα έρθω. Μια φράση, κύριε Πρόεδρε, μόνο σχετικά με το ζήτημα των πληστηριασμών, το οποίο αφορά και εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι δεδομένο ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση πριν το τέλος του έτους από πλευράς κυβέρνησης. Ναι, Πρόεδρε. Ναι, ήθελα να πω και να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρχει όφελος πραγματικά για το κράτος. Και νομίζω ότι μισοαπαντήσατε από μόνο σας. Η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας. Τι να κάνω, σας βοηθάω. Έφερε μείωση, έφερε μείωση πραγματικά στα έσοδα των Δήμων, αλλά έφερε και ένα άλλο μέτρο. Ένα χάος της πόλης. Ξέρετε ότι δεν μπορούν, και πριν δεν μπορούσαν εύκολα να κυκλοφορήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τώρα γίνεται χειρότερο. Χωρίς την αστυνόμευση. Γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να αστυνομεύσει όλες τις πόλεις. Πέρα από το παραεμπόριο που το αναφέρατε και εσείς, και είναι πραγματικά μάστιγα για το πραγματικό εμπόριο και για την εθνική οικονομία. Οι σχολικοί φύλακες. Ξέρετε πόσες ζημιές έγιναν και γίνονται στα σχολεία? Για να φύγουν 1.900 σχολικοί φύλακες. Εγώ να θυμίσω τον κύριο Μητσοτάκη και κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε κάνει μια συνάντηση με ομοσπονδίες και του ανέφερε μια ομοσπονδία του ΥΠΕΧΟΔΕ για το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί αν φύγουν 450 από, κύριε Πρόεδρε, από όλες την Γενική αυτές, Γραμματεία. Όλες αυτές οι διαθεσιμότητες, όλες αυτές οι απολύσεις γίνονται βάσει ενός σχεδίου. Τι νιώθετε εσείς? Θέλω να πω, υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο για το ποιο δημόσιο θέλουμε και πώς το θέλουμε? Το συνολικό σχέδιο θα σας πω τρία σημεία μόνο, κύριε Χατζηνικολάου, να δείτε τι έγινε μέχρι τώρα. Φύγαν οι πρώτες διαθεσιμότητες οι οποίες δικαιωθήκαν στο,
στο Συμβούλιο Επικρατείας και φύγαν οι πιο επιμορφωμένοι υπάλληλοι, αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη εμπειρία. Φύγαν αυτοί. Το δεύτερο κύμα με τον κύριο Μανιτάκη ήταν οι αορίστου χρόνου. Φανταστείτε, ένας φορέας ο οποίος είχε διαθέσιμο προσωπικό αορίστου χρόνου ήταν και συγχρόνος αυτός που ετούταν έλλειψη προσωπικό και μπορούσε από ένα φορέα, από τον ίδιο φορέα, ένας να φύγει και μετά από την επόμενη στο οχτάμηνο να ξαναπάει στον ίδιο φορέα. Αυτοί οι σχεδιασμοί. Και τώρα ο σχεδιασμός, ο γενικότερος, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αυτός που αναφέραμε. Δημοτική αστυνομία, σχολική φύλακες και υπουργεία. Να δώσω μια απάντηση σύντομη, κύριε Χατζηνικολάου, στον κύριο Πρόεδρο. Καταρχάς, ναι, ναι, να πω ότι με τον πρόεδρο της ΑΔΔΗ έχουμε τις διαφωνίες μας στα ζητήματα της κινητικότητας, στα ζητήματα των απολύσεων. Αλλά μέχρι σήμερα έχω επιδιώξει και εγώ και ο ίδιος και το Διοικητικό Συμβούλιο να έχουμε έναν γόνιμο διάλογο, ώστε τουλάχιστον να μπορούμε να εντοπίζουμε πεδία σύγκλησης. Και πράγματι, η ουσία του θέματος, κύριε Πρόεδρε, και σε αυτό το οποίο λέτε έχετε δίκιο, δεν είναι τόσο τα ζητήματα της ποσοτικής συρρήκνωσης του δημοσίου, όσο της ποιοτικής του αναβάθμισης. Και εκεί πέρα, εγώ σας το έχω ήδη πει, ότι σας προσκαλώ με την καινούργια σας σύνθεση, εγώ προσωπικά εύχομαι να παραμείνετε στην θέση σας, το Προεδρείο της ΑΔΔΗ, όταν αυτό προκύψει μέσα από τις διαδικασίες, να συζητήσουμε το σχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την πραγματική αλλαγή στο δημόσιο, που θα συμπεριλαμβάνει τρία βασικά πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου: το πώς θα έχουμε πιο συμπαγείς δομές. Οργανογράμματα έχουν τα Υπουργεία, κύριε Υπουργέ. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, γιατί μιλάμε για εκθέσεις αξιολόγησης. Ναι. Και πολλοί μας λένε ότι οι εκθέσεις αυτές έγιναν στα Κουτουρού και ότι οι θέσεις στην κινητικότητα προέκυψαν χωρίς καμία προεργασία. Αυτός ο τόμος που βλέπετε εδώ πέρα, έφερα έναν μόνο, είναι η αξιολόγηση των δομών και οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, θέλω να το δείξω, το γνωρίζει και ο κύριος Πρόεδρος. Έφερα ένα μόνο, αν έπρεπε να τους φέρω όλους, θα έμπαινα μέσα με καροτσάκι του σούπερ μάρκετ. Το λέω και σας το δείχνω ενδεικτικά για να εξηγήσω ότι βεβαίως και έγινε μια δουλειά αξιολόγησης δομών. Και βεβαίως και οι πλεονάζουσες θέσεις προέκυψαν μέσα από αυτή την εργασία. Και ο κύριος Πρόεδρος το γνωρίζει αυτό. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες για τη μεθοδολογία, για τις επιμέρους επιλογές οι οποίες έγιναν, αλλά δουλειά έγινε. Αναφερθήκατε στην πρώτη κινητικότητα. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη κινητικότητα. Κακώς έγινε έτσι όπως έγινε. Είχα εκφράσει και εγώ τις διαφωνίες μου. Και πράγματι έγιναν οριζόντιες παρεμβάσεις και σε αυτήν την φάση. Και αδικίες. Ναι. Και η δημοτική αστυνομία, και θα τα συζητήσουμε φαντάζομαι και στη συνέχεια, γιατί είμαι βέβαιος ότι. Η αστυνομία είναι οριζόντια. Βεβαίως. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Είμαι πάντα ειλικρινής σε αυτό το οποίο λέω, κύριε Πρόεδρε. Αλλά από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι υπάλληλοι οι οποίοι μπήκαν στην κινητικότητα προέκυψαν μέσα από μια διαδικασία συστηματικής αξιολόγησης των δομών. Και από αυτή τη διαδικασία, κύριε Χατζηνικολάου, θα προκύψει μια πολύ σημαντική συρρήκνωση των δομών. Θα έχουμε, και το γνωρίζει αυτό ο Πρόεδρος, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, όταν εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα για τους καινούριους οργανισμούς, θα έχουμε 40% μείωση των θέσεων γενικών διευθυντών και προϊσταμένων. Δεν γνωρίζετε, το γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε. Πόσους τμήματάρχες είχαμε, κύριε Πρόεδρε, που δεν είχαν ούτε ένα στο τμήμα τους. Όσο καλές προθέσεις και να έχετε, εγώ σας μιλάω με στοιχεία. Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει την αναμόρφωση του δημοσίου με απολύσεις, δεν πρόκειται να είστε ποτέ πιστικός, κύριε Υπουργέ. Πραγματικά, εγώ να σας αναγνωρίσω όσες καλές προθέσεις θέλετε. Από τη στιγμή που έχετε συνδέσει με την κινητικότητα την αναβάθμιση του δημοσίου που οδηγεί σε μείωση δομών ή σε απολύσεις, δεν μπορείτε να γίνετε πιστικός από τους δημοσίους. Εσείς έχετε μεγαλύτερη εμπειρία στο δημόσιο από μένα. Η μείωση των δομών, όπως σας την ανέφερα, ήταν λογικό, κύριε Πρόεδρε, να είχαμε τμήματα χωρίς εργαζόμενους. Πόσα τέτοια είχαμε. Δεν έπρεπε να γίνει αυτή η άσκηση. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν έπρεπε μαζί να γίνει σας ένα μάζεμα των δομών. Θα αυτό το κάνουμε. Θα συμφωνήσω, κύριε Υπουργέ, απόλυτα μαζί σας, όταν η μείωση των δομών και η μείωση του προσωπικού δεν αφορούσε τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Αν η κατεύθυνσή σας πραγματικά και εμείς ήμασταν διαθέσιμοι να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε πώς θα γίνει ένα δημόσιο καλύτερο. Αλλά θα επιλέξετε μια στρατηγική. Πρώτα, τι δημόσιο θέλετε, θα εντάξετε τις δομές και το προσωπικό. Εσείς δεν έχετε αποφασίσει, κύριε Υπουργέ, και δεν είναι προσωπικό μόνο για εσάς. Και οι προηγούμενες δύο κυβερνήσεις ξεκινήσαν από το κάτω. Ξεκινήσαν να κόβουν προσωπικό χωρίς να αξιολογήσουν ή να αποφασίσουν τι δημόσιο θέλουν. Κύριε Πρόεδρε, απλά να πω για το νούμερο των 15.000. Και πράγματι, κάθε μία απόλυση που γίνεται είναι μία πολύ προβληματική, μία τραγική ιστορία για τον ίδιο τον εμπλεκόμενο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Αλλά οι 15.000, κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για το 2% του δημοσίου. Να έχουμε μία αίσθηση
για το τι μιλάμε σήμερα. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για το 2%, ένα 2% το οποίο πράγματι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει όφελος δημοσιονομικό. Ξέρετε γιατί δεν έχει όφελος δημοσιονομικό? Διότι η πρόβλεψη. Το γνωρίζω πολύ καλά, γι' αυτό και έθεσα το ερώτημα. Η συμφωνημένη πρόβλεψη. Σκεφτείτε όμως πόσο πόνο έχει η αγορά για την ελληνική κοινωνία. Πίσω από τις 15.000 απολύσεις, πολύ επώδυνες, κρύβονται και 15.000 καινούργιες προσλήψεις. Και η λογική είναι, φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μην πληρούν προϋποθέσεις να επιτελέσουν το καθήκον τους με τα καινούργια οργανογράμματα και μπαίνουν στο δημόσιο άνθρωποι νέοι, προσοντιούχοι, αξιολογημένοι από το ΑΣΕΠ, μέσα από διαδικασίες εξετάσεων. Πάντως εγώ βλέπω και πολλές αδικίες, κύριε Υπουργέ. Έχω δεκάδες ερωτήματα. Θα θέσουν πάρα πολλά οι συμπολίτες μας τώρα. Για παράδειγμα, σας λέω, βλέπω, αμέσως θα την πείτε, να τελειώσω τη φράση μόνο. Βλέπω παράδειγμα, σας λέω τώρα, γυναίκα, η οποία είναι σχολική φύλακας, η οποία έχει ειδικότητα βρεφοκόμου, έχει πτυχίο και αυτό δεν την οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, θέλω να πω, υπάρχουν και μια σειρά από προβλήματα, θα τα διαπιστώσετε με τους συμπολίτες μας τώρα, που δείχνουν ότι μπορούν να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι άνθρωποι. Βελτιώσεις πάντα μπορούν να υπάρχουν και είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα σας πει ότι δεν υπάρχουν και αδικίες σε αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου στα ασφικτικά χρονοδιαγράμματα, έχοντας πάντα υπόψη μου το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα, διότι οι μνημονιακές υποχρεώσεις αφορούν το μέλλον της χώρας, ολόκληρης της χώρας. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια, με ένα κώδικα αξιών ο οποίος είναι συγκεκριμένος. Εξού και η υπουργική απόφαση την οποία βγάλαμε για τη μοριοδότηση των υπαλλήλων δεν αμφισβητήθηκε ουσιαστικά ως προς τη λογική της. Όπου υπάρχουν αδικίες και μπορούμε να τις διορθώσουμε, εδώ πέρα είμαστε. Καλή διάθεση δείχνουμε και κατανόηση στον πόνο των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά, κύριε Πρόεδρε, όσο προσπαθώ να καταλάβω το ατομικό πρόβλημα του κάθε εργαζομένου, τόσο οφείλω μέσα από τη θεσμική μου θέση να υπερασπιστώ και τα συμφέροντα της χώρας. Και τα συμφέροντα της χώρας περνάνε, καλός ή κακός, όπως και αν το βλέπει κανείς, μέσα από την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική δημοκρατία. Και εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους την ίδια επιδίωξη θέλουμε και περισσότερο να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Αυτό είναι σαφές για μας. Όμως είναι λίγο άδικο και για εσάς τον ίδιο να λέτε ότι θα φύγουν 15.000 και θα προσλάβουμε 15.000 καινούργιους υπαλλήλους. Είναι άδικο πρώτα για αυτούς που θα φύγουν και άδικο γιατί δημιουργεί ένα κοινωνικό αυτοματισμό σε μια αγορά ανεργίας 1,5 εκατομμύριο ανέργων, κύριε Υπουργέ. Εμείς σας έχουμε άλλη πρόταση, κύριε Υπουργέ. Αφού λέτε ότι για κάθε ένα που θα φεύγει θα προσλαμβάνεται ένας καινούριος, στη διετία 13-15 θα αποχωρήσουν πάνω από 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Από αυτούς δεν προσλαμβάνετε 50.000, να προσλάβετε το 80%. Χωρίς να χρειαστεί να απολύσετε κανέναν, θα μπορεί να αντικαταστεί το προσωπικό. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι οι κανόνες της αντικατάστασης του προσωπικού μέχρι το 2015 διέπονται από τη σχέση του 1:5. Το γνωρίζετε καλά. Το έχουμε πετύχει το στόχο, κύριε Υπουργέ, εσείς το παραδεχθήκατε. Δεν τον έχουμε πετύχει ήδη, ακόμα. Όταν είμαστε πολύ, είμαστε όταν θα μπορούμε να το πετύχουμε. Όταν θα μπορούμε να περισσότεροι. Όταν θα μπορούμε να το πετύχουμε το στόχο αυτό, θα μπορούμε να μιλάμε και από άλλη θέση. Αλλά θα γίνουν προσλήψεις το 2014. Κάθε κράτος, κύριε Χατζηνικολάου, κάνει προσλήψεις. Δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη παράλυση ως προς προσλήψεις. Περί τις 10.000, η διαφορά ποια είναι, κύριε Πρόεδρε, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας το αναγνωρίσετε, ότι αυτές οι προσλήψεις που θα γίνουν για πρώτη φορά θα γίνουν υπό τον έλεγχο του Υπουργείου μας, οργανωμένα, ώστε να καλύψουμε ανάγκες που προήλθαν μέσα από αξιολόγηση διαδικασιών. Θα καλύψουμε θέσεις που δεν μπορούμε να τις βρούμε μέσα από την κινητικότητα. Θα συζητήσουμε μετά για τα ωφέλη της κινητικότητας. Και αυτό αποτελεί, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας πω, μια καινοτομία για το ελληνικό δημόσιο. Ότι δεν πάει ο κάθε υπουργός, ο κ. Χατζηνικολάου, ως παλιός ρεπόρτερ, έχει εμπειρία από αυτό, ανάλογα με την πολιτική του ισχύ, να διαπραγματεύεται προσωπικές προσλήψεις. Έτσι συνέβαινε παλιά και το ξέρετε. Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε, πολύ καλά. Και το γεγονός λοιπόν ότι αυτές οι προσλήψεις που θα κάνουμε, αυτές οι προσλήψεις για πρώτη φορά. Γίνονται μέσα τώρα από ξέρετε μία, τι σας λένε, μέσα για από... να σας διακόψω, κύριε Μητσοτάκη. Τώρα σας λένε ότι με φωτογραφικό τρόπο διαμορφώνεται τα κριτήρια με τα οποία μοριοδοτούνται κάθε φορά. Έτσι, δηλαδή, έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς, αυτό ακούω πάντως. Κύριε Χατζηνικολάου. Ως παράπονο. Δηλαδή λένε, για παράδειγμα, γιατί η φουρνιά του 2010 ναι. Συν 20 μόρια γιατί και οι προηγούμενες που επίσης... Το λέτε, θα το απαντήσω και στη συνέχεια φαντάζομαι και θα τεθεί σίγουρα το ερώτημα, διότι υπήρχε αλλαγή του νόμου. Και εμείς έχουμε μία πάρα πολύ ρητή διάταξη στην υπουργική μας απόφαση, η οποία λέει
ότι οι προσλήψεις που γίνονται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ μορφωθούνται διαφορετικά. Μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτή τη λογική. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι προσλήψεις έγιναν με τον ίδιο τρόπο που πάντα γίνονταν. Απλώς υπήρξαν ενστάσεις. Υπήρχε η δυνατότητα ένστασης. Και το ίδιο το ΑΣΕΠ. Το ίδιο το ΑΣΕΠ γνωμοδότησε ότι αυτό συνιστά μια ουσιαστική διαφοροποίηση διαδικασία. Αν δεν το είχαμε. Κύριε Μητρόπουλε, εμείς βγάλαμε μια υπουργική απόφαση. Και είπαμε κάτι το οποίο όταν το είπαμε για πρώτη φορά ξένησε. Είπαμε θα μοριοδοτήσουμε τους υπαλλήλους και με βάση τον τρόπο με τον οποίο μπήκαν στο δημόσιο. Και δώσαμε άλλα μόρια στο γραπτό διαγωνισμό, άλλο μόρια στη διαδικασία με την εποπτεία του ΑΣΕΠ και λιγότερα μόρια, καθόλου μόρια στις διαδικασίες των μονιμοποιήσεων μέσα από προεδρικό διάταγμα. Και ξέρετε πολύ καλά και το γνωρίζετε και αυτές οι αποφάσεις. Όλες τελικά θα κρυθούν στα δικαστήρια, έτσι δεν είναι? Αυτό, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, αφήστε να δούμε. Να δούμε την εξέλιξη. Αλλά πήραμε μια πολιτική απόφαση που τι λέει, κύριε Μητρόπουλε? Τι λέει? Στην ουσία, ερχόμαστε και λέμε ότι δεν θα βάλουμε στην ίδια κατηγορία αξιολόγησης αυτόν ο οποίος μπήκε με έναν γραπτό διαγωνισμό με αυτόν ο οποίος μονιμοποιήθηκε μέσα από ένα προεδρικό διάταγμα. Αλλά άλλο σας λέει ο κύριος Χατζηνικολάου. Παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί όταν προσλαμβάνετε ή θέλετε να λύσετε το πρόβλημα μιας επαγγελματικής κατηγορίας που μπήκανε με 7 διαγωνισμούς, έναν διαγωνισμό σας λέει ο κύριος Χατζηνικολάου του 2010, να τον μοριοδοτείτε. Συνεπώς αρνητικά μοριοδοτείτε τις άλλες κλάσεις, τους προηγούμενους διαγωνισμούς. Υπ' αυτήν την έννοια δημιουργείται μια κλασική ανισότητα. Γιατί δεν μπορεί εσείς να μοριοδοτείτε με 20 παραπανήσα μόρια. Υπήρξε ή δεν υπήρξε αλλαγή του νόμου που επέτρεπε προσφυγές στο ΑΣΕΠ? Αυτό υπήρξε, ανήκεται διαφορετικές υπήρξε. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπήρξε και από τη στιγμή, κύριε Μητρόπουλε, που δεσμευόμαστε μέσα από μια υπουργική απόφαση, κρίναμε, και αυτή ήταν και η εισήγηση των δικών μου υπηρεσιών, κύριε Χατζηνικολάου, δεν κάνω του κεφαλιού μου, και αυτή ήταν και η γνώμη του ΑΣΕΠ, ότι έπρεπε να υπάρχει διαφορετική μοριοδότηση. Εάν δεν το κάναμε, θα προσέφευγαν εναντίον μας η σειρά του 10. Όχι. Κρίναμε λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, και στο κάτω μπορεί να έχουμε μια διαφωνία, θα κρυθούν και στα δικαστήρια αυτές οι αποφάσεις τελικά. Ούτε οι άλλες κατηγορίες. Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, εάν δεν το κάναμε, θα είχαμε αδικήσει άλλους. Όχι. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή ξέρω ότι άνοιχεστε και στο προχθεσινό σας άρθρο βάζετε κεντρικά ζητήματα, ο νόμος που δεσμεύει τον κύριο Υπουργό και οι δεσμεύσεις που είχε αναδεχθεί η πατρίδα, κύριε Χατζηνικολάου, αναφορικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση, είναι στοχεύσεις και δεσμεύσεις ποσοτικού και αριθμητικού χαρακτήρα. Μη ρωτάτε τον κύριο Υπουργό, ο οποίος μάχεται κατά τον τρόπο του, τις αντιλήψεις του, για ποιο κράτος έχει στο μυαλό του ότι χρειάζονται οι Έλληνες. Κύριε Χατζηνικολάου, η Τρόικα ήρθε και είπε, κύριοι, θα καταργήσετε το 1/3 του ελληνικού κράτους. Κύριοι, δεν είναι απαραίτητο η αστυπάλαια να έχει κέντρο υγείας. Κύριοι, δεν πρέπει, κύριε Μητρόπουλε, τα παιδιά των χαμηλών οικογενειών να έχουν σχολική φύλαξη. Να σας κάνω μια ερώτηση. Έχουμε μια κεντρική... Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή. Κύριε Υπουργέ, θα κάνετε αμέσως μετά την ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο. Θα είναι και η τελευταία. Θα ευχαριστήσουμε μετά από αυτό τον κύριο Μητρόπουλο, διότι θα πάω στους συμπολίτες μας. Τρία λεπτά διακοπή, κύριε Μητρόπουλε, θα έρθω αμέσως μετά. 3 λεπτά και σε λίγο μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Την Κυριακή με τη Real News.
Λουτσιάνο Παβαρότι. Για πρώτη φορά, όλες οι μεγάλες ερμηνείες του διάσημου τενόρου σε δύο συλλεκτικά CD. Μαζί, Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα και δώρα για τις γιορτές. Ακόμη, όλα είναι χορός. Fred Astaire και Ginger Rogers στην κλασική ταινία που προτάθηκε για 4 Oscar. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Βαγγελιά. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τιελ βιέξμον εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελί. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Τράκαρες. Πού! Και λοιπόν... Η Εθνική αποζημιώνει άμεσα και έχει στο κεφάλι σου ήσυχο από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο εθνικηprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. Ο ΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν, η Εθνική με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο εθνικηprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε Τώρα μα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Τράκαρες. Πού! Και λοιπόν... Η Εθνική αποζημιώνει άμεσα και έχει στο κεφάλι σου ήσυχο από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο εθνικηprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική.
Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.